Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο όπως κάθε Δευτέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο και για ένα ανερχόμενο ταλέντο του ποδοσφαιρού, το Θέμη Κεφαλά. Γεια σου Θέμη. Χάρηκα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή σήμερα. Ο Θέμης παίζει ποδόσφαιρο από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι γιος πάρα πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Από πού θες να αρχίσουμε? Είσαι στην Αγγλία πόσο, 3-4 χρόνια? 3,5 χρόνια τώρα. Και ήρθες για να κάνεις σπουδές? Ήρθα για σπουδές στην αρχή. Ήμουνα στο Southgate College, σπούδαζα φυσιοθεραπεία. Έπαιζα και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά μου δόθηκε ευκαιρία να πάω στην QPR. Οπότε το έκανες σαν χόμπι, το έκανες στην αρχή, ναι. Ενώ σπούδαζες. Και παίζεις στην QPR, η οποία είναι η Queen's Park Rangers, σωστά? Ναι. Πώς τα κατάφερες και πήγες σε τόσο γνωστή ομάδα? Με τα παιχνίδια. Ναι. Παίρνοντας εμπειρία, σιγά σιγά έρχονται, σε βλέπουν. Ναι. Είχα και τη βοήθεια του ατζέντη μου. Ναι. Ήμουνα σε δοκιμαστικό για ένα μήνα. Τους άρεσα και μετά από καιρό μου προσέφεραν άμα θέλω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν ατζέντη να σε βοηθάει. Σίγουρα, είναι γνωριμία, σίγουρα. Υπάρχουν, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πολύ σχετικός με το ποδόσφαιρο σε αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχουν ας πούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν χωρίς να έχουν ατζέντη? Ναι, αλλά τώρα στην εποχή είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μπορείς, αλλά είναι δύσκολο. Η γνωριμία είναι πολύ σημαντική. Και συνήθως ο ατζέντης αυτός επιλέγει, σωστά? Δηλαδή, άμα του αρέσει και σε δει. Ναι. Σε προωθεί. Ναι. Και πόσο καιρό έπαιξε με την QPR για να σε πάρουνε? Ήμουνα ένα μήνα δοκιμαστικό. Έπαιξα 2-3 παιχνίδια. Ναι. Και μετά μου είπαν ότι θέλουν να με κρατήσουν στην ομάδα και μου δώσαν συμβόλαιο. Wow. Και πόσο χρονών είσαι? 19. 19. Φοβερό. Και πώς είναι? Καταρχήν, πες μου, ο πατέρας ήταν ποδοσφαιριστής. Ναι. Έπαιζε παλιά σε ποιες ομάδες? Έπαιζε στην ΑΕΚ, Απόλλων Αθηνών, Παναχαϊκή, Αστέρα Τρίπολης. Wow. Σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Και τι χρονολογία ήταν αυτό? Ξεκίνησε το 1985, εκεί 90. Και έπαιζε μέχρι το 2005-2006, έπαιζε. Α, Β, Γ, Εθνική έπαιζε. Είχε παίξει και στην Εθνική Ελλάδος ή όχι? Έχει παίξει στην Εθνική Ελπίδων, όχι τα ντρόν. Ναι. Αυτό όλο ότι ο πατέρας έπαιζε ποδόσφαιρο σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, σε επηρέασε ότι ήθελες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Με έπαιρνε η μάνα μου από νεογέννητο και πηγαίναμε στο γήπεδο να δούμε τον πατέρα μου. Από νεογέννητο? Νεογέννητο. Οπότε τι, σιγά σιγά, όπως το περνήσαμε. Εντάξει, τον έβλεπα, μου άρεσε η ζωή του, γιατί έχω μείνει μαζί του όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Στην Τρίπολη έχω μείνει. Και μου άρεσε, ήθελα να ασχοληθώ και εγώ μαζί του. Όταν λες σου άρεσε η ζωή του, τι σου άρεσε που έκανε τις προπονήσεις? Μετά σπίτι, ναι. Έβγαινε για καφέ. Ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Η ζωή γενικά του ποδοσφαιριστή. Okay. Εγώ θα έλεγα, θα σε ρωτούσα τώρα, δεν είναι λίγο δύσκολη και απαιτητική η ζωή του ποδοσφαιριστή, ειδικά σε αυτή την ηλικία τώρα που όλοι οι φίλοι σου θα βγουν έξω, θα διασκεδάσουν και εσύ πρέπει να προπονηθείς? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά αν το θες πρέπει να κάνεις θυσίες. Και έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες. Δηλαδή, για να δώσω έτσι λίγο παράδειγμα, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Για παράδειγμα, οι φίλοι μου Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, θα τους βλώ όλους στο Instagram πλέον σε club. Θα τους βρω στο Instagram. Και εγώ θα είμαι σπίτι μου να προετοιμάζομαι για την επόμενη μέρα το παιχνίδι. Ναι. Και προπονήσεις. Πες μου λίγο την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, Δευτέρα πρωί ξυπνάς. Δευτέρα πρωί ξυπνάω 6:45. Πάω στο γύψο, στο προπονητικό κέντρο. Πρέπει να είμαι εκεί 8:30. Πάω πιο νωρίς. Ναι. Τρώμε πρωινό μαζί με τα παιδιά. Καθόμαστε λίγο στα αποδυτήρια. Και το πρωινό μαζί με τα παιδιά. Ναι, τα πάντα. Ξεκινάμε στις 10:30 την προπόνηση. Είναι συνήθως 1,5-2 ώρες. Τελειώνουμε 12:30. Τρώμε μεσημεριανό. Πάλι με τα παιδιά μαζί. Ναι, ναι. Μαζί. Ανάλογα, άμα έχουμε γυμναστήριο, μετά καθόμαστε λίγο και πάμε γυμναστήριο. Αλλιώς κάνουμε μπάνια και φεύγουμε. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές κάνουν και γυμναστήριο παρόλο την προπόνηση. Ναι. Έξτρα. Και είναι 2 προπονήσεις την ημέρα? Κάποιες μέρες ναι. Κάποιες άλλες όχι. Ανάλογα την ημέρα. Ναι. Και τι, από την ομάδα σου λένε ότι δεν μπορείς να βγαίνεις τα βράδια ή πρέπει να κοιμάσαι νωρίς? Δεν μου το λένε από την ομάδα, το κάνω για τον εαυτό μου, για να παίξω καλύτερα. Και πώς ένιωσες όταν άρχισες να παίζεις στην QPR? Και το ήθελα από πολύ μικρός, όχι στο εξωτερικό, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα ήθελα να παίξω στη μεγαλύτερη ομάδα και να γίνω επαγγελματίας. Και ήρθα στην Αγγλία για σπουδές. Και μου δόθηκε ευκαιρία από την QPR να παίξω ως επαγγελματίας στην QPR. Απίστευτο. Και ήταν κάτι. Και τι κατηγορία είναι η QPR και πώς πάνε οι κατηγορίες εδώ στο. Είναι η Premier League που είναι το top. Και μετά είναι η Championship που είναι η QPR. Και μετά έχει πιο χαμηλές. Wow.
Και πώς πάει QPR τώρα μέχρι στιγμής? Είναι στη μέση. Στη μέση. Ναι. Προλαβαίνουμε δηλαδή, μήπως σε δούμε και στην Premier League του χρόνου? Θα δείξει. Από μένα εξαρτάται. Και ποια είναι τα. Πόσο καιρό έχεις συμβόλαιο με αυτή την ομάδα? Έχω τώρα, υπέγραψα πέρυσι και τώρα το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι. Και μετά βλέπουμε αν θα το ανανεώσω ή όχι. Και πώς δουλεύει ακριβώς αυτό, δηλαδή θα κάνεις κάποιες συζητήσεις πριν? Ναι, θα μας ενημερώσουν. Μάρτιο, Φεβρουάριο θα μας πούνε. Θα μιλήσουμε να δούμε τι γίνεται του χρόνου. Υπάρχουν, βλέπεις, σε ψάχνουν ομάδες από την Ελλάδα, ας πούμε, επειδή είσαι και Έλληνας και ο πατέρας ήταν πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί εγώ. Ναι. Τώρα ο ατζέντης μου, όπως είμαι π.χ., θα ξέρει, κάτι θα ξέρει. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Ναι. Εγώ κοιτάω να είμαι εκεί που είμαι. Εσύ δηλαδή το focus σου είναι να είσαι στο ποδόσφαιρό σου, ναι, να παίζεις καλά και οτιδήποτε έρθει το αυτό κάνει ο ατζέντης σου. Ναι, ναι. Οπότε μου λες ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Έχεις δει διαφορές στα γήπεδα Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας? Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή εδώ είμαστε από το πρωί μέχρι το απόγευμα μέσα σε ένα γήπεδο. Είμαστε όλοι μαζί, σαν ομάδα, σαν, ναι, οικογένεια, όλοι μαζί. Στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικό το πρόγραμμα, έχουν άλλες σχολές, πάνε με σχολές πρώτα και μετά από το πρόγραμμα. Είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς τα κάνουμε όλα μαζί. Δεν είναι δηλαδή full time ποδοσφαιριστές με τη λέξη? Είναι full time, απλά είναι. Πιστεύω ότι εδώ είναι πολύ πιο απαιτητικό το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο απαιτητικό το πρόγραμμα. Ναι. Από την Ελλάδα. Οκ. Okay. Ή στην Ελλάδα ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα παράλληλα? Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι σπουδάζουν και παίζουν μπάλα ταυτόχρονα. Εδώ, π.χ., δεν έχεις το περιθώριο, δεν έχεις το χρόνο να το κάνεις. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι και οι οικονομικές απολαβές είναι πολύ καλύτερες εδώ για να σε βοηθήσουν σε σχέση με την Ελλάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Την ώρα του παιχνιδιού βλέπεις διαφορά με Έλληνες? Καταρχήν, έχεις παίξει σε ελληνική ομάδα στην Ελλάδα? Στην ομάδα που ξεκίνησε, εκεί που ξεκίνησε και ο πατέρας μου, στην τοπική ομάδα, στην Αργυρούπολη, εκεί που έμενα. Οκ. Okay. Αυτό. Είχα τις ευκαιρίες να πάω σε ομάδα, αλλά δεν πήγα. Πριν έρθεις εδώ πέρα? Ναι. Καλά, είναι φοβερό αυτό που λες. Σε αγώνες βλέπεις διαφορά μεταξύ ελληνικών αγώνων και αγγλικών? Τεράστιο. Τους φιλάθλους και αυτά, για δώσε μας έτσι λίγο. Π.χ. έπαιζα στην Ελλάδα, ναι, και οι φιλάθλοι ήταν maximum 100-200. Και ήρθα εδώ πέρα τώρα και παίξα μπροστά σε 7.000 κόσμο. Σε 7.000 κόσμο? 6, ναι. 6-7.000 κόσμο. Wow. Είναι τεράστια διαφορά. Και ο τρόπος, φαντάζομαι, που συμπεριφέρονται κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι διαφορετικό. Το αγαπάνε το ποδόσφαιρο όλος ο κόσμος εδώ στην Αγγλία. Ναι. Είναι διαφορετικά από την Ελλάδα, πιστεύω. Και δεν υπάρχουν, ας πούμε, να μαλώνουν, να κάνουν. Όχι, όχι. Σίγουρα θα υπάρξει ένας καυγάς μέσα στο ποδόσφαιρο μεταξύ των παιχτών. Ναι. Και εντάξει, οπαδοί. Αλλά όχι, μόλις τελειώσει το παιχνίδι είναι έξω, φίλοι όλοι μαζί, αγκαλιές και τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό το βλέπω, ας πούμε, και σε διάφορα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός που παίζει πάρα πολλές φορές εδώ στο Λονδίνο και πηγαίνω, ας πούμε, με τους φιλάθλους της ελληνικής ομάδας. Δεν βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, μεταξύ Άγγλων και Ελλήνων. Όχι, είναι μόνο είναι στην όλοι Ελλάδα. Μαζί. Είναι μόνο στην Ελλάδα πλέον. Wow, φοβερό, φοβερό. Θα γίναγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας σου γινόταν μια πρόταση? Εμένα ο βασικός μου στόχος είναι να παίξω εδώ στην Αγγλία όσο πιο ψηλά μπορώ. Νομίζω το πιο λογικό είναι αυτό. Αλλά... Τώρα, άμα μου ερχόταν μια πρόταση στην Ελλάδα, ναι, θα το σκεφτόμουν τι έχω εδώ και τι έχω στην Ελλάδα. Ναι. Και θα... Αλλά φαντάζομαι έχεις κάνει και φίλους εδώ πέρα. Ναι, έχεις... ναι, σίγουρα. Ναι, από την ομάδα. Και τι ήθελα να σε ρωτήσω. Εθνική Ελλάδος ψάχνουν κόσμο, ας πούμε, που μείνει στο εξωτερικό και θέλουν να τους φέρουν, δηλαδή σε έχουν δει? Ήμουνα πέρυσι στην Εθνική Ελλάδος. Α, ήσουν εθνική. Έπαιξα δύο παιχνίδια, έπαιξα με τη Ρουμανία. Εθνική Ελλάδος κάποιες... Στα Under 19. Under 19, ναι. Στην ηλικία μου. Και τώρα πλέον είναι τα Under 21, τα οποία υπάρχουν πιο... Ναι. Ναι. Είναι άλλα παιδιά. Οπότε παίξαμε τη Ρουμανία. Ναι. Κερδίσαμε και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Το 1-2-0 και το άλλο 1-0. Ναι. Και αυτό, δεν έχει γίνει κάποια κλίση ακόμα. Γιατί έπαιζε γιατί για ευρωπαϊκό... Ήταν φιλικά, ήταν φιλικά. Α, φιλικά, οκ. Okay. Ναι. Αλλά υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, στο μέλλον, ναι, να σε καλέσουν και να... Ναι. Και φαντάζομαι θα φέρεις και όλη την εμπειρία από την... Σίγουρα, είναι διαφορετικά. Σε βλέπανε διαφορετικά οι συμπαίκτες στην Ελλάδα που αυτός παίζει στην QPR, ας πούμε? Σε βλέπουν διαφορετικά, δηλαδή... Εγώ σκεφτόμουν, δηλαδή, για παράδειγμα, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα σε κάποια φάση, πιο παλιά. Ναι. Και όταν κατέβηκα στην Εθνική, όλοι οι φίλοι μου ήθελαν να έρθουν στη θέση μου, να έρθουν στην Αγγλία. Και μετά κάθομαι να σκεφτεί πού είμαι και πού θα ήθελα να, ναι,
Κατάλαβες. Οπότε... Αυτό που μου λες τώρα συμβαίνει και με μένα και με όλους νομίζω. Όλοι λένε ότι ωραία, περνάς στην Αγγλία να έρθουμε εμείς και εγώ λέω να πάω στην Ελλάδα. Είναι. Οπότε αυτό που δεν έχεις νομίζω το θες. Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου μέχρι στιγμής? Όταν υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Το οποίο ήτανε? Πέρυσι τον Σεπτέμβρη. Με την QPR. Με την QPR, ναι. Δεν το πίστευες, ε? Το ήθελα πολύ, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Και έκανα τα πάντα για να το πάρω. Όχι, και νομίζω θα πας ακόμα καλύτερα. Καλύτερη στιγμή την ώρα του παιχνιδιού έχεις? Καταρχήν δεν μας έχεις πει τι θέση παίζεις, δεν μας έχεις πει τίποτα. Είμαι αμυντικός. Αμυντικός. Ναι. Το καλύτερη στιγμή ήταν στο πρώτο μου παιχνίδι που παίξαμε την QPR. Ναι. Έβαλα γκολ στο τελευταίο λεπτό και σοφάρισα 1-1 με τη Leeds. Αποκλείεται. Στο πρώτο μου παιχνίδι. Αμυντικός να βάλει και γκολ, ε. Από corner, ναι. Wow. Και μετά περιμένει να βάζει γκολ κάθε εβδομάδα. Όχι, εντάξει. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ναι. Χάναμε 1-0 και τελευταίο λεπτό σοφάρισα. Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, ναι. Okay. Και έχεις κάποιες έτσι χειρότερες στιγμές που θες να ξεχάσεις, ας πούμε. Τραυματισμός. Αυτό πήγα να πω, τραυματισμό. Ναι. Είχα πέρυσι, όταν ήμουν στην Εθνική, κάναμε κάποιες προπονήσεις στην αρχή και στην τελευταία προπόνηση χτύπησα το γόνατό μου. Στην Εθνική? Ναι. Και ήμουνα έξω για 2 μήνες, 2,5. Και μετά, κατευθείαν, μόλις γύρισα τον τραυματισμό, έπρεπε να γυρίσω πάλι στην Εθνική για να παίξω τα παιχνίδια. Και δεν ήμουν 100% έτοιμος. Και τι τους είπες? Τίποτα. Προσπάθησα, έκανα το καλύτερο. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο. Άρα έπαιξε στην Εθνική? Έπαιξε κανονικά, ναι. Και αυτό ήταν πριν την QPR? Ήταν μαζί, όταν ήμουν στην QPR ταυτόχρονα. Πω. Δεν έχουν θέμα, ας πούμε, οι βρετανικές ομάδες ότι παίζεις με την Εθνική και πας να τραυματιστείς? Κοίτα, συμβαίνει, ποδόσφαιρο. Ναι. Τα χτυπήσεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνουν. Ναι, οπότε δεν σου λένε μην πας να παίξεις την Εθνική. Όχι, όχι. Ναι. Αν γύρισες το δρόμο πίσω, τώρα έχεις αρχίσει και καταξιώνεσαι σιγά-σιγά, θα άλλαζες κάτι στη διαδρομία σου? Δεν θα άλλαζα τίποτα. Τίποτα, ε? Τίποτα. Είσαι σίγουρος? Από εκεί που άρχισα μέχρι εκεί που είμαι τώρα δεν θα άλλαζα τίποτα. Ναι. Τις σπουδές σου τις σταμάτησες, τι έκανες? Τις σταμάτησα. Δεν έχω χρόνο για να... Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις και... Ναι. Είναι οι ώρες, δεν βολεύουν καθόλου. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει χρόνος. Μου λες ότι έχεις πάρα πολύ έτσι αυστηρό πρόγραμμα. Δεν νιώθεις τώρα σαν 19χρονών άνθρωπος να πεις να βγω έξω, να ξεδώσω λίγο? Το κάνεις, το κάνει η ομάδα σου, δεν μπορεί να μην γίνεται. Θα γίνει όταν έχουμε κενό. Δηλαδή τα Χριστούγεννα θα γίνει όλοι μαζί με την ομάδα. Αλλά είναι αυτό που θέλω να κάνω και θέλω να εξελιχθώ σε αυτό. Οπότε θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω. Ναι. Μπράβο, φαίνεσαι πάρα πολύ έτσι determined, να έλεγα, ναι. Αποφασισμένος. Είναι αυτό που θέλω να κάνω από μικρός. Και στα παιδιά έτσι που μας βλέπουν, δώσε μερικές συμβουλές, 2-3 συμβουλές. Σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά. Ό,τι και να γίνει, σκληρή δουλειά. Ναι. Και μην απογοητεύεσαι, δηλαδή. Αποτυχίες υπάρχουν. Θα έρθει και επιτυχία. Δεν στεναχωριέται ο πατέρας σου που είσαι στο εξωτερικό τώρα και δεν είσαι στην Ελλάδα? Εδώ είναι η οικογένειά μου. Α, δεν τα ξέρω όλα. Ναι, εδώ είναι. Ήρθαμε όλοι μαζί. Ήρθανε όλοι μαζί πριν αρχίσετε, πριν, ναι. Πριν αρχίσεις να δουλεύεις στην QPR. Ναι. Οπότε ο πατέρας σου είναι κάπως σαν μέντορας, ας πούμε. Ναι, με βοηθάει πολύ. Ναι. Με συμβουλεύει. Ναι. Με βοηθάει γενικά με το ποδόσφαιρο. Και γενικά με τη ζωή μου. Με συμβουλεύει τι να κάνω. Ναι. Άρα, εντάξει, ήρθες από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω η Ελλάδα έχει αρχίσει και σου λείπει όλο και λιγότερο, φαντάζομαι. Εντάξει, μου λείπει. Ναι. Αλλά γι' αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ που είμαι. Και τα επόμενα σου σχέδια μετά την QPR, μας σου πει QPR ότι δεν συνεχίζουμε, ας πούμε. Θα βασιστεί στον ατζέντη σου για να, ναι, σου βρει κάτι άλλο. Θα αποφασίσει τι είναι καλύτερο έχω για σένα. Και τι είναι καλύτερο για μένα. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παλιά τα χρόνια, νομίζω, θυμάμαι τον Νταμπίζας ή... Ο Καραγκούνης. Καραγκούνης. Ο Μήτρογλου. Ναι. Αρκετοί παίχτες πλέον. Ναι. Και τώρα είναι και ο Παπασταθόπουλος, σωστά. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μαυροπάνος που έρχεται στην Άρσεναλ. Okay. Και όλοι αυτοί είχαν πολύ μεγάλη καριέρα εδώ. Τι κάνανε καλά? Κοίτα, ο Σοκράτης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Γενικά, είναι, ναι, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Και παίζει για την ίδια θέση μέσα, αμυντικός. Αμυντικός. Τώρα είναι στην Arsenal. Ναι. Και στην Εθνική, εντάξει. Αλλά έχει κάνει τεράστια καριέρα. Ήταν στη Γερμανία για χρόνια, τώρα έρθει, ναι, στην Αγγλία, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας. Ναι. Ναι. Και είναι βασικό, σωστά. Ναι. Ναι.
Ξεκινάει κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Και είναι ένα από τα πρότυπά σου, Σωκράτης? Είναι, ναι. Γενικά, επειδή και εγώ υποστηρίζω Arsenal, τον βλέπω συνέχεια στην τηλεόραση. Ναι. Τον έχω πετύχει και έξω εδώ στην Αγγλία. Ναι. Του έχει μιλήσει. Τους... Ναι, έχουμε μιλήσει, έχουμε βγάλει και φωτογραφίες, τα πάντα. Ναι. Και γενικά είναι πρότυπό μου, τον βλέπω συνέχεια. Το πώς παίζει, τι κάνει. Οπότε δηλαδή με το να παρακολουθείς τον άλλον πώς παίζει, βελτιώνεσαι κι εσύ, προσπαθείς ας πούμε, να ακολουθείς τις κινήσεις του ή... Προσπαθείς να κάνεις πράγματα τα οποία κάνουν εκείνοι ώστε να φτάσεις στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή θα κοιτάξω πώς θα αμυνθεί, πώς θα παίξει μπροστά με την μπάλα, ναι. Θα κοιτάξω ώστε να μπορώ να το κάνω κι εγώ για να φτάσω στο επίπεδο του και ίσως και πιο πάνω. Και πιο πάνω. Θα σκεφτώσεις να... εντάξει είσαι πάρα πολύ μικρός, αλλά... Οι ποδοσφαιριστές κάνουν πάρα πολύ γρήγορα οικογένεια και παιδιά. Αυτό ισχύει. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Κοίτα, ο πατέρας μου έκανε οικογένεια. Είδες. Ήταν πολύ μικρό. Ήταν 22 χρόνια, 23 χρόνια όταν με έκανε. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια και εσύ θα περιμένουμε παιδί και γυναίκα. Κοίτα, δεν. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν παιδιά έτσι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ναι. Θα το σκεφτώσουν εσύ. Θα επηρέαζε αυτό το κομμάτι το ποδόσφαιρο? Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Μπορεί να το επηρέαζε και στο καλύτερο τρόπο. Γιατί αφοσιώνεσαι το ποδόσφαιρο, έχεις και την οικογένειά σου μαζί, είστε όλοι μαζί ενωμένοι, βοηθάει ο ένας τον άλλον και μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσει και ακόμα πιο ψηλά. Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά ναι, είναι σημαντικό. Μπορεί συμπαίκτος, ας πούμε, δεν ξέρω. Κοίτα, κάποιοι έχουν οικογένεια στην QPR. Μπράβο, έχουν παιδιά, έχουν. Εντάξει, τους βλέπω, γιατί ήταν σε άλλες ομάδες, εδώ στην Αγγλία μετακινήσε και είναι δύσκολο να μετακινήσει συνέχεια την οικογένεια. Ακριβώς. Από πόλη σε πόλη. Τους ταλαιπωρείς και εκείνους ταλαιπωρείς και τα παιδιά. Ξεκινάνε και σχολεία, αλλάζουνε. Οπότε δεν είναι ένα εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, τώρα στην πορεία ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα που είσαι Έλληνας, ήσουν πολύ μικρός όταν, αλλά σου έχουν πει για την Ελλάδα που κέρδισε το Ευρωπαϊκό, τι σου λένε, ακόμα το θυμούνται? Γιατί εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν η δεύτερη μου χρονιά εδώ. Βλέπω συνέχεια τα βίντεο από το 2004, τα προκριματικά, τον τελικό. Ναι. Και λες, φαντάσου να έπαιζες εκεί μέσα. Ναι. Φαντάσου να έπαιζες αυτό το παιχνίδι. Είναι τρομερό. Τρομερή εμπειρία. Ήμουνα 4 χρονών. Πόσο ήσουν, να... και να σου πω, Θέμη, σου λένε οι συμπαίκτες σου τίποτα, θυμούνται αυτή τη... Κοίτα, επειδή έχουμε κάποιους Πορτογάλους στην ομάδα, τους τη λέω εγώ. Ναι. Επειδή τους κερδίσαμε. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε ναι, τους τη λέω συνέχεια. Ήταν φοβερό. Άντε, σου εύχομαι και εσύ να είσαι στην Εθνική και να έχουμε παραπάνω έτσι επιτυχίες. Μακάρι, μακάρι. Και όταν υπογράψεις το επόμενο συμβόλαιο ή ανανεώσεις με την QPR, έλα εδώ να μας τα πεις όλα. Θα με σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, σήμερα μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στο Greek Stories Hellenic TV. Καληνύχτα.